σιώνεται η υπομονή της Μόσχας. Ρώσος βουλευτής του Πούτιν. Θα βομβαρδίσουμε το εργοστάσιο ντρόουν της τουρκικής Μπεϊκάρ στην Ουκρανία. Ο Ρώσος βουλευτής Δημήτρη Μπελίκ, λοιπόν, από το κόμμα Ενωμένης Ρωσίας του Πούτιν, δήλωσε ότι το εργοστάσιο μη επανδρομένων αεροσκαφών της τουρκικής αμυντικής εταιρείας Μπεϊκάρ θα γίνει νόμιμο στόχος της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, ανέφερε ο Τούρκος δημοσιογράφος Μουράτ Γιέτκιν. Η δήλωση του Μπελίκ έγινε μετά την αναβολή της επίσκεψης Πούτιν στη Τουρκία. Της τουρκικής ιδιωτικής αμυντικής εταιρείας Μπεϊκάρ ότι το εργοστάσιο ντρόουν που κατασκευάζεται στην Ουκρανία θα ξεκινήσει την παραγωγή εντός ενός έτους, ο Μπελίκ, μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Ρωσικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι το εργοστάσιο θα γίνει νόμιμο στόχος της Μόσχας. Ο Μπελίκ, βουλευτής της Σεβαστούπολης από το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν, έχει τιμωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά για τον ρόλο του στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Μπελίκ αιτιολόγησε την απειλή του. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενεργεί ρεαλιστικά και προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας του, τόσο πουλώντας drones Bayraktar, όσο και δημιουργώντας έσοδα από τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του Turkish Stream. Ωστόσο, έχουμε τους δικούς μας στόχους. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι αν αυτή η εγκατάσταση παράξει στρατιωτικό εξοπλισμό, τότε θα την δούμε ως νόμιμο στόχο, ανέφερε ο ίδιος. Ο Ρώσος βουλευτής είπε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να επιβάλλει απαγόρευση στη Τουρκία για αυτό το θέμα, αλλά έχει το δικαίωμα να αντεπιτεθεί. Ο Μπελίκ υποστήριξε επίσης ότι ακόμα κι αν οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούσαν το εργοστάσιο με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη Bayraktar, αυτό δεν θα επηρεάσει τις τουρκο-ρωσικές σχέσεις. Ο ίδιος στήριξε τον ισχυρισμό του στο ότι οι δύο χώρες μπορούν να βρουν μια κοινή γλώσσα σε πολλά θέματα. Το εργοστάσιο της Bayraktar δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία με τη Ρωσία, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιέτκιν. Ένα σοβαρό θέμα είναι το τουρκικό χρέος του φυσικού αερίου προς τη Ρωσία, το οποίο ο Πούτιν ανέβαλε για έναν χρόνο πριν από τις γενικές εκλογές του 2023 ως χειρονομία προς τον Ερντογάν. Από την άλλη πλευρά, οι τουρκικές τράπεζες έχουν σφίξει τις συναλλαγές με Ρώσους πολίτες για να αποφύγουν τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, οι ΗΠΑ έθεσαν τους πυράβλους S-400 στη Τουρκία ως εμπόδιο για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.